Το πρώτο φιάσκο ήταν στο Παρίσι, το δεύτερο φιάσκο ήταν στο Βερολίνο και χθες τρίτωσε το κακό. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας το εξηγήσω. Πάντα τα τεκμηριώνα, κυρία. Λοιπόν, ενώ η προπαγάνδα Σαμαρά Βενιζέλου είναι ότι φεύγει το Δουνουτού, τελειώνει το μνημόνιο, χθες, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις των Ελλήνων παραγόντων για το τι υπόθηκε σε αυτή την 30-λεπτή συνάντηση, ήταν ότι συζητάμε τη μετεξέλιξη της σχέσης μας. Άρα το Δουνουτού μένει. Το δεύτερο, ενώ υποτίθεται ότι η κυβέρνηση διαπραγματεύεται για το χρέος, στις συζητήσεις αυτές, λύση για το μη βιώσιμο χρέος δεν μπήκε στο τραπέζι. Δεν έχουμε κάνει κουβέντα για το χρέος ακόμα, τώρα με το Δουνουτού το συζητάμε. Τρίτον, ενώ ισχυρίζεται ο Σαμαράς εδώ και μήνες ότι για την Ελλάδα αυτός θα καταφέρει ό,τι συνέβη με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αυτό που συζητάει η κυβέρνηση με το Δουνουτού και τους δανειστές είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι η επιτήρηση που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, είναι μνημόνιο με άλλη συσκευασία. Είναι παραμονή του Δουνουτού ως εγγυητή με άλλο τίτλο. Η κυβέρνηση λέει, μιλάει για ένα δικό της σχέδιο, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μιλάει για ένα δικό της σχέδιο με μεταρρυθμίσεις, με αλλαγές, που προφανώς θα υπάρχει και ένα πακέτο από ό,τι φαίνεται προληπτικό, όπως υπόθηκε από το Δουνουτού, σε περίπτωση που. Αυτό το ελληνικό σχέδιο μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Αυτό που έχουμε δει από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είναι κατ' ομολογία και των ίδιων. Να ψηφίζουν μνημόνια που τους υπαγορεύονται από τους άλλους, να δεσμεύονται σε προαπαιτούμενα και σε χρονοδιαγράμματα τα οποία οι ίδιοι δεν θεωρούν καλά. Φυσικά η χώρα χρειάζεται ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότηση και ανάπτυξη που θα αντικαταστήσει το μνημόνιο. Να το κάνουμε λίγο και επίσης, και επειδή είχε γίνει μεγάλος θόρυβος σε πολλά ΜΜΕ για την παρουσία του Σταθάκη σε ένα επιστημονικό συνέδριο τις ίδιες μέρες που οργανώθηκε εκεί. Δεν είδα κανένα να λέει και να παίζει. Τι είπε ο Σταθάκης εκεί? Τι είπε, γιατί δεν Μούγκα μας λέτε? Στη Στρούγκα. Γιατί σας ρωτάμε και για άλλες επαφές και δεν μας λέτε τώρα. Γιατί έγινε μεγάλο θόρυβος. Εκεί ο Σταθάκης επανέλαβε, και δεν το είδα στα κανάλια, δεν το είδα στις πολιτικές εκπομπές. Επανέλαβε ότι το μνημόνιο έχει αποτύχει, ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ότι χρειάζεται άλλο πρόγραμμα, άλλη πολιτική και φυσικά λύση για το χρέος. Και αυτά, τι έγινε, προσέξτε πριν το επανέλαβε, κύριε Βαδμούλη, γιατί μας το λέτε αυτό? Γιατί είναι μια. Φοβήθηκε κανείς, δεν άκουσα κανέναν από τους άλλους που να λένε αμάν ήρθε στα Θάκης, τι πάθαμε. Δεν το είπε κανείς αυτό. Είναι μια ακόμη απόδειξη, τι απόδειξη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και έξω αυτά που λέει και μέσα, και το γεγονός ότι αυξάνονται οι συνομιλητές του διεθνώς οφείλεται πολύ απλά στο ότι όλοι βλέπουν, δηλαδή, ακόμη και αυτοί που είναι καραδεξοί και προτιμούν Σαμαρά από τη ΣΥΡΙΖΑ, ότι στις δημοσκοπήσεις το προβάδισμα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει. Υπάρχει όμως, κύριε Παπαδημούλη, ένα πρακτικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσετε όλοι. Για να δούμε. 25 δις λέγεται αυτό το πρακτικό πρόβλημα. Από τα οποία θα τα χρειαστούμε τα δύο επόμενα χρόνια. Αφήστε την ιστορία του χρέους, είναι άλλο πράγμα. Δεν την έχουν ανοίξει την κουβέντα, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά 25 δις. Ή είναι πραγματικό ο αριθμό, το ποσό, είναι πραγματικό το ποσό, οπότε πρέπει να μας πούν τα κόμματα από πού θα το βρούμε, ή είναι μια εκτίμηση λάθος. Σας απαντώ. Ναι, και, και ευχαριστώ και για την ερώτηση. Λοιπόν, κάτι να πούμε, αυτά τα 25 δις αποδεικνύουν ότι η προπαγάνδα Σαμαρά Βενιζέλου είναι πολύ ωραία για να είναι αληθινή. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κανείς αυτά? Διεκδικώντας και επηρεάζοντας σε δύο βασικά μεγέθη άλλες λύσεις έναντι των υπογεγραμμένων από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τους δανειστές. Πρώτη, αναπροσαρμογή των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν μπορούμε να έχουμε 3% πρωτογενές πλεόνασμα για το 15 και 4,5% το 16. Δεν βγαίνει αυτό με μια καθημαγμένη οικονομία και με μια ρημαγμένη κοινωνία. Χρειάζεται ρεαλιστική προσαρμογή. Ναι. Και δεύτερον, ρύθμιση στο χρέος, κούρεμα του χρέους, με μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, γιατί είναι ολοφάνερα πια ευρωπαϊκό πρόβλημα, έτσι ώστε κάποια χρήματα από το κοχρεολύσια να στραφούν σε πόρους για την ανάπτυξη. Όχι. Μισό λεπτό να πει ο κύριος Λυκούδης. Θα πάμε στον κύριο Λυκούδη να μας πει και τη δική του θέση. Γιατί έχουμε καταλάβει ως θέση, κύριε Λυκούδη, εδώ ακούμε δύο συγκεκριμένες θέσεις. Λέει ο ένας αυτό, ο άλλος κάτι άλλο.